Χαίρετε. Είμαστε εδώ για να κάνουμε πάλι μια καινούργια αλλαγή. Αυτή τη φορά έχουμε την Άννα, την πανέμορφη Άννα. Πολύ ωραίο ανοιχτό χρώμα ματιών, ανοιχτό δέρμα, ανοιχτά μαλλιά ήδη βαμμένα όμως, τα οποία θα τα κάνουμε εμείς πιο ανοιχτά. Θα κάνουμε πιο έντονο χρώμα, θα κάνουμε μια εντυπωσιακή αλλαγή και θα τα κόψουμε. Και θα κάνουμε και ένα χρώμα νεραϊδόχρωμα, έτσι, αλλά με πολλά νερά μέσα. Θα βάλουμε μέσα εμείς θεραπεία, θα αλλάξουμε το χρώμα, θα κάνουμε ξάνοιγμα για να τα κάνουμε ακόμα πιο εντυπωσιακά. Αυτό το στάδιο, πριν ξεκινήσουμε το χρώμα, θα κόψουμε τα μαλλιά που δεν χρειάζεται να ξεβάψουμε για να ξεκινήσουμε μετά τη διαδικασία της αλλαγής του χρώματος. Δεν είναι το τελικό κούρεμα αυτό. Αυτό είναι η προεργασία για να ξεκινήσουμε το χρώμα και να ξεκινήσουμε το ξάνοιγμα. Ήδη φαίνεται ότι τα μαλλιά είναι ευκολοχτένιστα και μπορούμε να δουλέψουμε εδώ πλέον σε πιο υγιή μαλλιά. Ξεκινάμε λοιπόν εμείς με τα χωρίσματα. Θα κάνουμε πολλά έτσι τμήματα για να είναι πιο εύκολο μετά να ξεκινήσουμε το ξάνοιγμα. Περιμένουμε το χρώμα να αλλάξει εδώ, σιγά σιγά να ανοίξουν τα μαλλιά της Άννας. Άννα, εδώ, τι κάνουμε? Αλλάζουμε το μαλλάκι, mm-hmm. Θα γίνει υπέροχο. Ωραία, για να σε δω λίγο και περιμετρικά. Εδώ έχουμε χρώμα, ξανθό, εδώ περιμένουμε να ανοίξει όσο μπορεί να ανοίξει για να βάλουμε μετά ένα έντονο χρώμα. Αλλά πριν, από τη στιγμή που θα ανοίξει, μετά θα ανοίξουμε και τη ρίζα. Θα κάνεις μία βόλτα διαστημική για περίπου 10 λεπτά με το κλιμαζόν. Με αυτό τώρα το μηχάνημα που έχει την τεχνολογία για να βοηθήσει τα μαλλιά να ανοίξουν το χρώμα τους, σιγά σιγά θα δεις να αυξάνεται η θερμοκρασία γύρω σου. Αλλά μόλις φτάσει στη σωστή θερμοκρασία, μετά σταματάει. Γι' αυτό χρειάζεται να είσαι σταθερή. Έχουν κολλήσει τώρα τα μαλλιά, βέβαια. Γι' αυτό συμβαίνει αυτό. Αν είχαμε τώρα εμείς περάσει το χρώμα στη ρίζα και στις άκρες, αυτή τη στιγμή τα μαλλιά στις άκρες, στη ρίζα μάλλον, θα ήταν ήδη έτοιμα για λούσιμο. Ενώ τώρα εκμεταλλευόμαστε το χρόνο, γιατί οι άκρες ακόμα θέλουν ξάνοιγμα για να πετύχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Άννα, πώς θα νιώθεις το δέρμα σου? Εντάξει, αρχίζει να σε ξύνει λίγο? Όχι. Την τοποθέτηση στη ρίζα, ήδη ο χρόνος που σε έχει μετράει για να ανοίξει, θέλουμε περίπου 20-30 λεπτά. Οι άκρες έχουν αρχίσει και έχουν παίρνει πολύ ωραίο χρώμα. Έχουμε βάλει και τον Οικονολίπτη να τραβάει βίντεο.
από τα ταβάνια κρέμεται. Έτσι λοιπόν η ρίζα, να περάσει με όλες τις άκρες. Κάνω εγώ λίγο μασάζ ακόμα εδώ στα μύκη για να γίνει πιο ομοιόμορφο το πέρασμα του ξανύγματος. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα η διαδικασία είναι θέμα λεπτών, δηλαδή περίπου σε 10 λεπτά από ό,τι υπολογίζω θα είμαστε έτοιμοι για λούσιμο για να κάνουμε το υπέροχη τοποθέτηση του χρώματος. Ξεκινάμε τώρα το λούσιμο, βλέπουμε το χρώμα της πώς είναι. Είμαστε σε καλό σημείο, δεν θέλουμε άλλο. Προσπαθούμε να σεβαστούμε όσο γίνεται την ποιότητα των μαλλιών. Γενικότερα να ξέρουν όλες και όλοι όσοι μας παρακολουθούν ότι τα χρώματα για να γίνουν πολύ έντονα πρέπει πρώτα να γίνουν πάρα πολύ ανοιχτά, που έχει σαν αποτέλεσμα να καταπονείται πολύ η ποιότητα των μαλλιών. Γι' αυτό και εμείς εδώ έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε καλύτερο από θέμα θεραπείας κατά τη διαδικασία του ξανύγματος. Έχουμε βάλει μια πολύ δυνατή θεραπεία. Και τα μαλλιά, θα δείτε, είναι πάρα πολύ μαλακά ακόμα και τώρα στο λούσιμο. Λοιπόν, έχουμε περάσει το χρώμα στη ρίζα, το οποίο είναι ένα καταπληκτικό. Είναι ο πνευματή χρώμα, δεν ξέρω, το βλέπετε ήδη. Και τώρα στις άκρες θα περάσουμε ένα πιο σκούρο χρώμα για να δώσουμε βάθος και να κάνει νερά. Να μην είναι ένα βαρετό, μονότονο χρώμα. Θα είναι έτσι πιο ενδιαφέρον με αυτόν τον τρόπο. Έχω περάσει τη ρίζα και τώρα θα περάσω τις άκρες με το επόμενο χρώμα. Ο χρόνος παραμονής είναι περίπου 20 λεπτά, συνολικός χρόνος. Μαλίσιο είναι, τι να σου πω. Θα σε κυνηγάνε όλοι για φωτογραφίες. Πώς σας φαίνεται το χρώμα? Αυτό είναι το χρώμα της νεράιδας. Σκούρο στη ρίζα και ανοιχτότερο στις άκρες, όπως το θέλαμε, για να έχει βάθος και να έχει πιο πολύ ενδιαφέρον αυτό το γαλάζιο μπλε χρώμα. Άννα, πώς φαίνεται? Πάρα πολύ ωραίο. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Εμείς τώρα συνεχίζουμε με το κούρεμα. Είχαμε ήδη κάνει το κούρεμα πριν το χρώμα και τώρα συνεχίζουμε για να το τελειοποιήσουμε. Θέλουμε το κούρεμα να είναι μακρύ καρέ, το γνωστό slob, long bob δηλαδή, και είναι στους ώμους ακουμπάει. Τώρα εδώ μπροστά θέλει προσοχή να είναι σε... Κανονικά έχει μία μικρή κλίση και το πιο ίσιο καρέ έχει μία μικρή κλίση μπροστά, γιατί όταν θα σηκώσει το κεφάλι της όρθιο στην ίσια θέση τότε θα ισορροπήσει και αυτό θέλει προσοχή όταν το κεφάλι είναι μπροστά κάτω να θυμόμαστε ότι τα μαλλιά να έχουν μία μικρή κλίση μπροστά για να βγουν τελικά ίσια. Σε αυτό το σημείο εδώ μπροστά, επειδή τα μαλλιά έχουν λίγο βάρος και είναι λίγα, αναγκαστικά θα βάλουμε τα δάχτυλά μας για να τα τεντώσουμε, πάντα με μία μικρή κλίση μπροστά. Ωραία. Σε αυτό το στάδιο είμαστε εντάξει. Περιμένουμε δηλαδή τώρα θα το χτενίσουμε τα μαλλιά. Έχουμε ολοκληρώσει το κούρεμα στην ουσία. Θα τα ισιώσουμε, θα τσεκάρουμε την ευθεία και μετά είσαι έτοιμη. We'll be right back.
Λοιπόν, εμείς έχουμε τελειώσει το χτένισμα. Πρέπει να ολοκληρώσουμε το κούρεμα. Ουσιαστικά, δηλαδή, κάθε κούρεμα το τσεκάρω αφού μετά το χτενίσουμε. Μπορούμε να δούμε και το χρώμα, το οποίο είναι εκπληκτικό. Ωστόσο, εσείς μπορείτε να δείτε το χρώμα, πόσο τέλειο είναι, πόσο καταπληκτικό. Σκουρότερο στη ρίζα, έχουμε δώσει βάθος. Μπορείτε να το δείτε και εδώ. Είναι στη ρίζα σκουρότερο και στην άκρη είναι ανοιχτότερο. Κάνει μια διαβάθμιση. Σβήνει δηλαδή στις άκρες. Εντάξει, είναι ισιό. Η ευθεία του κουρέματος μπροστά, πρέπει το κεφάλι να είναι στο πλάι, να κινηθεί για να γίνει ίσιο. Ωραία, γίνα τώρα ίσια μπροστά. Αυτό τώρα έχει κοπεί ίσια. Θα το δούμε μετά και από μπροστά και το ίδιο θα ήθελα να μου κάνεις και την άλλη πλευρά. Πολύ ωραία. Ωραία, εμείς έχουμε τελειώσει το χτένισμα και έχω τσεκάρει και το κούρεμα. Η Άννα είναι έτοιμη. Πώς φαίνονται? Έτοιμη η Άννα. Έχω ολοκληρώσει το κούρεμα και το χτένισμα. Ελπίζω να σας αρέσει. Δεν ξέρω εσένα, Άννα, πώς φαίνεται. Εμένα μου αρέσει. Είναι ερωτάς. Είναι υπέροχο. Εντάξει, να πω. Πες. Και μ' αρέσει αυτή η διαφορά που κάνει στη ρίζα και στις άκρες. Δηλαδή που είναι... Που έχει βάθος. Ναι. Mm-hmm, mm-hmm. Σαν ποιότητα πώς είναι τα μαλλιά σου, πώς τα νιώθεις? Πάρα πολύ μαλακά. Δηλαδή, τα πιάνω, χτενίζονται εύκολα. Γυαλιστερά, μαλακά. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο το έχεις συνηθίσει να έχεις τόσο εντυπωσιακά μαλλιά. Πρώτη φορά θα κάνω έτσι. Ναι. Αλλά μ' αρέσουν οι διαφορές. Σ' αρέσει, ναι. Νομίζω ότι μοιάζεις πολύ τώρα, έτσι πως σε βλέπω, μοιάζεις πολύ με το στυλ της Katy Perry. Δεν ξέρω αν σ' αρέσει η τραγουδίστρια αυτή. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Το έχεις λίγο το στυλ της, γιατί έχεις τα μάτια σου που είναι ανοιχτά, έτσι, λίγο το στυλ σου το έχεις, νομίζω. Τώρα και με τα μαλλιά είσαι... Ωραία, τώρα θα ξεκινήσουμε να κάνουμε αλλαγές στα μαλλιά της Άννας εδώ. Θα μας δείτε και σε άλλα βίντεο, να αλλάξουμε το χρώμα μετά από λίγο καιρό. Καταρχήν να το απολαύσεις εσύ και οι φίλοι σου να σε δουν, να σε κορτάσουν. Γενικότερα τα χρώματα αυτά είναι ευπαθή βέβαια. Θα πρέπει αυτό να το γνωρίζουν όλες οι γυναίκες που τολμούν εντυπωσιακά χρώματα. Γιατί από λούσιμο σε λούσιμο έχουμε διαφορά στο χρώμα. Τα φαντασί χρώματα ξεβάφουν εύκολα και στη θάλασσα και στον ήλιο και στο κάθε λούσιμο. Γι' αυτό θέλουν περισσότερη φροντίδα από κάθε άλλη φορά. Από κάποτε άλλο χρώμα δηλαδή. Με γεια σου, να το χαρείς. Και εγώ ευχαριστώ. Εντάξει, εγώ έχω κολλήσει τώρα.